Λοιπόν, σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα επεισόδιο μας εδώ στο Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα. Είδαμε πολύ όμορφα πλάνα εδώ από την ευρύτερη περιοχή. Βρισκόμαστε στην Δρακότρυπα της Καρδίτσας, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη, πολύ κοντά στο Μουζάκι. Το αρχαίο της όνομα είναι Σκλάτενα. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια της εκπομπής μας εδώ για την ευρύτερη περιοχή. Πριν από όλα θα ήθελα να πω έτσι 2-3 πραγματάκια σε κάποιους οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να μας βάλουν ταμπέλα και λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε 2-3 άτομα, δεν είμαστε μια ντουζίνα ανθρώπων. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να παρουσιάσουμε τη λαογραφία, την ιστορία, τη γαστρονομία του τόπου μας και δεν προσπαθούμε να κατευθύνουμε κανέναν και πουθενά. Ξέρω ότι είναι της μόδας τώρα τελευταία και θα χρησιμοποιήσω ένα δόκιμο όρο να ταμπελιάζονται κάποιοι ούτως ώστε να κατηγοριοποιούνται για να είναι και εύκολα ελεγχόμενοι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και δεν θέλουμε ούτε και να γίνουμε. Λοιπόν, το πανέμορφο τοπίο που σας έλεγα πριν είναι ο Πολυχώρος, ο Ξενώνας, το εστιατόριο Κεραμαριό. Ένας πραγματικά απίστευτος χώρος, θα μιλήσουμε για αυτόν στη συνέχεια. Και δίπλα μου είναι η Κική Σταμούλη, η οποία είναι υπεύθυνη εδώ του χώρου, ιδιοκτήτρια και φυσικά είναι και πάρα πολύ ωραία μαγείρισα. Λοιπόν, Κική μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στο δικό μας το χώρο. Σε ένα υπέροχο πραγματικά χώρο, Κική μου, προσωπικά εγώ τον αγνοούσα. Και όταν ήρθα εδώ πέρα και είδα αυτό το καταπράσινο τοπίο, βέβαια τώρα ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες αλλά και η εποχή, έτσι άνοιξε. Είναι η καλύτερη εποχή. Προς το καλοκαίρι, είναι η καλύτερη εποχή. Πες μου έτσι, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε και την πρώτη μας συνταγή, Κική μου, ο χώρος αυτός καταρχήν πόσο καιρό υφίσταται, πότε τον ξεκινήσατε? Το ξεκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια. Το 91-92 αρχίσαμε με την ταβέρνα. Σχεδόν 30 χρόνια περάσαν, έτσι. Τώρα περάσαν 30 χρόνια. Ξεκινήσατε, ναι, με μια απλή ταβερνούλα, ε. Ναι. Έτσι. Όπως τη βλέπετε τώρα, αλλά πιο μικρή. Ήτανε πιο μικρή. Αυτός ο χώρος όμως με τα bungalows που συνδυάζουν αυτό το παραδοσιακό, θα λέγαμε, με την σύγχρονη απόδοσή του, αυτή πραγματικά μοναδική συνέρεση που έχετε κάνει εδώ πέρα. Πώς σας ήρθε σαν αυτό ιδέα? Ήταν αυτό ήταν ένα όνειρο του συζύγου. Του συζύγου, ναι, έτσι, μάλιστα. Και αυτός ακολουθεί και εμείς. Και ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα, ναι. Για πόσα bungalows μιλάμε εκεί μου εδώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε 11. 11 bungalows, ναι, τα οποία περίπου πόσα άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν? Αρχίζουν από 2 άτομα μέχρι και οικογένεια, μία εξαμιλής οικογένεια. Μπορεί να μείνει σε ένα σπιτάκι. Ναι. Βλέπουμε εδώ και την πισίνα στα πολύ ωραία μας πλάνα. Μπορούμε φυσικά να δοκιμάσουμε να κάνουμε και τον μπανάκι μας, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε και στη συνέχεια ωραία πράγματα, μάλλον και άλλα πράγματα για αυτό το περίφημο τόπο εδώ πέρα. Το περίφημο χώρο, τον Πολυχώρο Κεραμαριό, εδώ στην Δρακότρυπα. Πες μου όμως, Κική μου, είσαι και πολύ καλή μαγείρισα εσύ, ε. Εντάξει, προσπαθώ. Προσπαθείς, μαθαίνεις, ακόμη μαθαίνεις. Μαθαίνω, ναι. Μικρή είσαι, έχεις χρόνια ακόμα μπροστά σου, έτσι. Λοιπόν, ωραία, τι θα μας κάνεις, ποια θα είναι η πρώτη μας συνταγή? Σήμερα θα σας κάνω μια εύκολη πίτα. Όχι πίτα, ζυματούρα ή μπατζίνα που λέγεται εδώ. Ζυματούρα, μπατζίνα. Μπατζίνα. Είναι παραδοσιακή πίτα? Είναι παραδοσιακή. Και δεν χρησιμοποιούμε φύλλο, έτσι? Όχι, γίνεται με αλεύρι, με χυλό. Με χυλό. Ναι. Γιατί όμως αυτό το πράγμα? Αυτό για ευκολία το κάνανε. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή μετά... Είναι μια παραδοσιακή πίτα, την κάνανε για ευκολία γιατί εργαζόταν στα χωράφια. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Και στις αρχές του αιώνα κυρίως. Ναι. Με λίγα υλικά. Με λίγα υλικά, με λίγα υλικά που είχαν στο σπίτι του σίγουρα. Ναι. Θέλουμε κάτι θρεπτικό, έτσι, γρήγορο και νόστιμο. Και νόστιμο. Άρα, αυτό θα αυτή η πίτα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς, ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, να πάμε να την παρακολουθήσουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά, ναι, που θα χρησιμοποιήσουμε για την υπέροχη πίτα και θα τα πούμε σε λίγο. Νερό, αυγά, βούτυρο, τυρί φέτα, αλάτι, καλαμποκάλευρο, ελαιόλαδο, γάλα. Λοιπόν, μόλις είδαμε και τα υπέροχα υλικά μας για να φτιάξουμε αυτή την παραδοσιακή τυρόπιτα που θα μας φτιάξει εδώ η φίλη μου η Κική στην Δρακότρυπα, στο Κεραμαριό, στο Ξενώνα ρεστοράν το Κεραμαριό. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τη συνταγούλα μας, κάτω αριστερά βλέπετε τον τρόπο επικοινωνίας μας, τα τηλέφωνά μας και φυσικά και το site μας. Μπείτε τώρα στο site μας, στο metikuzina.gr και δείτε όλες αυτές τις συνταγές που κάνουμε ανά την Ελλάδα, αλλά και αυτές που θα κάνουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, Κική μου, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχίζουμε. Με τι ξεκινάμε? Με τα αυγά. Με τα αυγουλάκια, ναι, μας. Έχουμε εδώ
τα αυγουλάκια μας, τα οποία φαντάζομαι είναι, χωριάτικα, έτσι. Ντόπια από τις κότες μας. Ντόπια από τις κότες, οι οποίες είναι ελευθέρας βοσκής. Σίγουρα. Και φαίνεται και το αυγουλάκι από την η ποιότητά του κατευθείαν και από το ασπράδι και από τον κρόκο του. Είναι τι τρώνε οι κότες. Είναι και τι τρώνε οι κότες, βεβαίως. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Πόσα αυγά θα βάλεις μέσα? Θα βάλω 6 αυγά. 6 αυγά, αρκετά αυγουλάκια, ε. Αυτή η πίτα που θα κάνουμε, και γη μου, είναι ένα ταψάκι θα κάνουμε. Ναι. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε 6 αυγουλάκια. 6. Τα χτυπάμε τα αυγουλάκια μας. Θέλουμε καλό χτύπημα. Εντάξει. Τα αδειάζουμε εδώ στην μπασίνα, ναι, μας. Σε μια τσίγκινη μπασίνα. Θα προσθέσουμε το γάλα. Γάλα πόσο θέλουμε περίπου για το ταψί μας? Γάλα μισό λίτρο. Θα βάλουμε και νερό. Mm-hmm. Ναι. Θα βάλουμε και νεράκι, βεβαίως. Θα βάλουμε και λίγο νερό. Και λίγο νερό εδώ στην κανάτα μας. Ναι. Αυτό το παίρνω από εδώ, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λίγο νεράκι. Νεράκι πολύ λίγο πρόσθεσες. Ναι, ναι. Λίγο λάδι. Το νεράκι το βάζεις για να αραιώσεις λιγάκι το μείγμα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Συνέχεια βάζουμε το καλαμποκάλυβρο ή διαφορετικά όπως το λέμε εμείς εδώ, μπομπότα. Μπομπότα, βεβαίως. Ναι. Το τυράκι μας. Εδώ έχουμε το τυρί, τη φετούλα μας, ναι, έτσι. Χρειαζόμαστε αρκετή φέτα, έτσι, περίπου μισό κιλό. Μισό κιλό περίπου. Ναι. Η φέτα φαντάζομαι είναι και από εδώ από την περιοχή, έτσι. Έχουμε τυροκομεία. Έχουμε τυροκομεία, μικρά τυροκομεία, ναι. Έτσι. Τα μικρά τυροκομεία, οι οικοτεχνίες θα λέγαμε και εκεί μου, είναι αυτές που κάνουν και τη μεγάλη διαφορά. Διαφορά. Και εδώ στη Θεσσαλία βάζουμε και λίγο αλατάκι. Τα τυριά είναι πραγματικά πεντανόστιμα. Όπως και τα κρέατα, βέβαια, έτσι. Βούτυρο φρέσκο. Βούτυρο φρέσκο άσπρο. Ναι, έτσι. Είναι γίδινο και πρόβιο. Βεβαίως. Δεν χρησιμοποιείς μαργαρίνη? Όχι. Mm-hmm. Αφού υπάρχει, έτσι, μπορούμε. Βεβαίως επιβαρύνουμε με λίγα λιπαρά παραπάνω. Δεν πειράζει, τη συνταγή αυτή μας. Μια. Λίγο λαδάκι. Αλλά θέλουμε, αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι θέλουμε ένα αρκετά θρεπτική. Ναι. Η πίτα μας αυτή, η Κική μου, έτσι δεν είναι? Τότε δεν κοιτούσαν θερμίδες, δεν κοιτούσαν τίποτα. Έτσι, δεν κάνανε δίαιτα τότε. Δεν κάνανε δίαιτα. Είναι μια πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη, έτσι, όπως θα δείτε. Στη σημερινή εποχή, η Κική μου, η πληθώρα, η ευμάρεια των υλικών, των αγαθών που έχουμε, έχουν φτάσει στο άλλο άκρο, να χρειάζεται να κάνουμε δίαιτες για να συντηρούμαστε. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε, θα προσθέσεις τυράκι, και λίγο τυράκι ακόμα τυράκι. Ακόμα από πάνω. Mm-hmm. Ωραία. Λίγο βούτυρ. Το βουτυράκι θέλεις να το βάλεις έτσι σαν κομματάκι για να το αφήσεις να λιώσει μέσα στο φούρνο, ναι, Κική μου, έτσι. Αυτό. Ωραία. Και λίγο λαδάκι. Και λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Αυτό είναι. Αυτό. Πανεύκολη συνταγή, και εκεί μου πολύ γρήγορη. Τα υλικά είναι πολύ εύκολα, πολύ μπορούμε εύκολα να τα βρούμε. Πολύ εύκολα τα βρούμε και ο καθένας και οι περισσότεροι τα έχουν στο, έτσι, σπίτι τους. Και, ναι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό τώρα πόση ώρα περίπου θέλει η ψήσιμο? Αυτό θέλει μισή ώρα. Θέλει 30 λεπτά και, ναι, έτσι. Δεν θέλει πάρα πολύ. Όχι. Ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε βέβαια μία έτοιμη. Για λόγους, ναι, χρόνου τηλεοπτικούς. Βέβαια αυτή θα τη βάλουμε στο φούρνο γιατί θα καταναλωθεί. Έτσι. Και πώς την έχεις κάνει εδώ με τα χεράκια σου, υπέροχη θα είναι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λοιπόν αυτή στο φούρνο να γίνει και θα φέρουμε την έτοιμη για να τη σερβίρουμε. Φύγαμε. Λοιπόν, έτοιμη είναι η πιτούλα μας, η πατζίνα μας εδώ στην Βρακότρυπα, στο Κεραμαριό. Λοιπόν, Κική μου, πάμε είμαστε να σερβίρουμε. Έτοιμοι να σερβίρουμε. Ωραία, 30 λεπτάκια έχουν περάσει. Ναι. Έχει πάρει αυτό το χρωματάκι, το χρυσαφί που βλέπουμε εδώ πέρα. Η φετούλα που πρόσθεσες από πάνω, τα κομματάκια έχουν μείνει, δεν έχουν λιώσει. Όχι. Το χρειαζόμαστε αυτό για να έχουμε στο στόμα μας. Να νιώθεις το τυρί. Να νιώθουμε τη φετούλα μας, το τυράκι, ναι, μας, βεβαίως. Το κόβουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο όπως το κόβεις κι εσύ. Ναι. Βλέπουμε ότι η πιτούλα μας, Κική μου, δεν είναι πάρα πολύ είναι παχιά που όχι, λέμε, έτσι. Είναι λεπτή για να μπορούμε να την απολαμβάνουμε κιόλας, έτσι. Και μετά είναι και έτσι, για να την παίρνουν και μαζί τους. Άλλη αυτή μια χρηστικότητα, ναι, δηλαδή αυτού του πράγματος που ανέφερα μόλις πριν, ναι, βεβαίως.
Να την παίρνουν μαζί τους. Στο χωράφι που δουλεύανε. Λοιπόν, Κική μου, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η υπέροχη πιτούλα μας, η παραδοσιακή πιτούλα μας, την οποία τη φτιάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Και την οποία μπορούμε να τη βρούμε εδώ, στο Κεραμαριό, έτσι. Αυτή με τι μπορούμε να τη συνδυάσουμε, Κική μου. Αυτή με ένα καλό ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Ναι. Νόμιζα θα μου πεις τσίπουρο. Όχι. Με εξέπληξες. Ναι. Λοιπόν, με ένα καλό ξινόγαλο λοιπόν. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Να μας φτιάξει λίγο το στομάχι μας. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, Κική μου, θα επανέλθουμε εμείς για να κάνουμε ακόμη μια συνταγή. Μας έχεις και μια έκπληξη εδώ. Θα μας κάνεις μια συνταγή με κατσικάκι. Με κατσικάκι. Δεν θα πούμε περισσότερο στους φίλους τηλεθεατές μας. Θα τους κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τα υπέροχα αυτά υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε την παραδοσιακή πιτούλα μας. Και στη συνέχεια ξεκινάει εδώ η υπέροχη περιπλάνησή μας. Φύγαμε. Νερό. Αυγά, βούτυρο, τυρί φέτα, αλάτι, καλαμποκάλευρο, ελαιόλαδο, γάλα. Δείτε σε λίγο στο Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της διασκέδασης εδώ στο Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα, μετά από την πολύ ωραία συνταγή που μας έδειξε η φίλη μου η Κική στο Κεραμαριό. Βρισκόμαστε ακριβώς στην πλατεία της Δρακότρυπας, στο ιστορικότατο αυτό σημείο. Δίπλα μου είναι δύο Γιάννηδες, ο Γιάννης ο Γλινός και ο Γιάννης ο Κουτής, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Δρακότρυπας και ο χοροδιδάσκαλος για να μας πει τι ωραίους χορούς θα δούμε σήμερα, παραδοσιακούς. Να ξεκινήσω λίγο με τον Γιάννη όμως, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Γιάννη μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην πλατεία της Δρακότρυπας. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε μια πανέμορφη πλατεία, έτσι πως την διαμορφώσατε κιόλας από ό,τι έχω μάθει τώρα τελευταία. Γιάννη μου, πριν ξεκινήσουμε να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για το Πολιστικό Σύλλογο, για τα παιδιά που είναι ακριβώς πίσω μου, νέα παιδιά ως επιτοπλίστων με τις πολύ ωραίες φορεσιές τους, θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια όσον αφορά το ιστορικότατο αυτό σημείο. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Διαβάζουμε ότι εδώ η περιοχή έχει παράδοση στο να φτιάχνει σπαθιά, έτσι δεν είναι? Για πες μου λίγο έτσι 2-3 πραγματάκια. Ένα μέρος της Δρακότρυπας, ένας συγενικισμός μάλλον λέγεται Σπάθες. Mm-hmm. Το οποίο κατά την τουρκοκρατία και λίγο πιο μετά υπήρχε βιομηχανία σπαθιών, η οποία ήταν κιόλας ξακουστή σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να διασώζεται, αλλά υπάρχει συνοικισμός, ακόμα φέρει αυτό το όνομα. Θα μου πεις έτσι 2-3 πραγματάκια ακόμη για το σημείο αυτό και γιατί λέγεται Δρακότρυπα, Γιάννη μου? Η Δρακότρυπα, το παλιό της όνομα, όταν ακόμα τα πολλά χωριά είχαν σλάβικα ονόματα, λεγόταν Σκλάτενα, που σημαίνει μέρος με πολύ νερό. Όταν υποχρεωθήκαν τα χωριά να αλλάξουν το όνομά τους σε κάτι ελληνικό, τότε ο πρόεδρος του χωριού επέλεξε να το ονομάσει Δρακότρυπα. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, το 1925 έγινε αυτό και δεν ήταν μόνο στην περιοχή, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Στην τότε βέβαια Ελλάδα, έτσι. Όλο έγινε πανελλαδικά. Βγαίνανε κάποιες προσπάθειες μετά αλλαγής ξανά του ονόματος, αλλά τελικά αποφασίστηκε το όνομα Δρακότρυπα είναι εύηχο, ακούγεται καλά, δεν υπάρχει παρόμοιο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έμεινε αυτό το όνομα. Να πούμε λιγάκι και για το θρησκευτικό, να αναφέρουμε λιγάκι για το θρησκευτικό κομμάτι. Γιάννη μου, για πες μου λίγο για τις εκκλησίες, για τον Άγιο Διονύσιο που είναι από εδώ. Ο Άγιος Διονύσιος, η καταγωγή του Αγίου Διονύσιου είναι από εδώ πέρα. Και στο χωριό μας υπάρχει και το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Δρακότρυπας, αθωνίτικου τύπου και μνημείο προς διάσωση. Άγιος Διονύσιος εν ολίμπο, έτσι. Εν ολίμπο, γιατί ενώ γεννήθηκε στη Δρακότρυπα,
Εκεί πέρα βρίσκεται το μοναστήρι του, οπότε το... εκεί έμενε. Έτσι. Το οποίο είναι και θαυματουργό από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, 2-3 πραγματάκια θέλω εντάχει να μου πεις για το σύλλογο. Έχετε και κοινωνικό έργο, μαθαίνω. Λίγο πότε, να μου πεις πότε ξεκινήσατε να λειτουργείτε, πότε ιδρυθήκατε και πόσα μέλη απαριθμείτε. Ο σύλλογος υπάρχει εδώ και 56 χρόνια, mm-hmm. το 1961. Είναι από τους αρχαιότερους της περιοχής. Mm-hmm. Και ναι, αυτό αποδεικνύεται και ότι οι Δρακοτροπιανοί είχαν θέληση για εθελοντισμό έτσι. Από τόσο παλιά. Mm-hmm, mm-hmm. Οι δράσεις του είναι πολυπίκυλες. Από το τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα έχει βγει και λίγο εκτός του καταστατικού του λόγω των δυσμενών. Πόσα άτομα περίπου είστε, Γιάννη μου? Ο σύλλογος έχει ένα 5-μελές συμβούλιο, αλλά τα μέλη που απαριθμεί αυτή τη στιγμή ο σύλλογος είναι γύρω στα 500. Είναι λίγο πιο πολλά από τους κατοίκους αυτή τη στιγμή που μένουν στη Δρακότρυπα. 500 γραμμένα στο Μητρό, φαντάζομαι, δεν είναι όλα ενεργά όμως, έτσι. Αλλά αυτοί που είναι ενεργοί είναι, κάνουν για 500. Έτσι. Σίγουρα. Πες μου όμως 2-3 πραγματάκια. Γιάννη, μου τα έλεγες και off camera πριν. Η δράση του συλλόγου είναι αυτό που μου έλεγες, να προσπαθήσετε να φέρετε τον κόσμο πίσω στις πατρογονικές σου εστίες. Βλέποντας γενικά την επαρχία να πνέει τα λίσθια και να μην ο κόσμος γενικότερα να γυρνάει στις πόλεις, αυτό που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια είναι να επιστρέψουν οι νέοι έτσι. Πίσω στο χωριό τους, δημιουργώντας δεσμούς, φιλίες με τον τόπο των γονιών τους ή των παππούδων τους, έτσι. Ώστε να τους δώσουμε ένα έναυσμα να γυρίσουν πίσω. Όλες μας οι δράσεις είναι στραμμένες προς τη νεολαία και στους νέους. Πες μου μια δράση έτσι, ας πούμε, που θα προτρέψει ένα νέο να φύγει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και να γυρίσει στην πατρίδα του, εδώ στη Δρακότρυπα. Θα το πάω λίγο ανάποδα. Για να μην φύγουν οι κάτοικοι από εδώ είναι πέρα, στηρίζουμε το δημοτικό σχολείο της Δρακότρυπας. Όλα τα παιδιά εδώ και πολλά χρόνια δεν πληρώνουν γραφική ύλη, όλοι είναι δώρο του συλλόγου. Ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και επιβραβεύοντας τους γονιούς που δεν παίρνουν τα παιδιά τους να πάνε στο κοντινό, στο μουζάκι, ας πούμε, αλλά κρατώντας ένα εδώ, ζωντανό έτσι. Σχολείο, γιατί όπως έχουμε πει και λέμε συνέχεια στο συμβούλιο μας, ότι χωριό χωρίς σχολείο ερημώνει. Έτσι. Σχολική στέγη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο εδώ της Δρακότρυπας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να πούμε στους φίλους μας ότι ένα κομμάτι από αυτό που βλέπετε, μάλλον το μεγαλύτερο, οφείλεται εδώ και στο Γιάννη για την οργάνωση, τη βοήθειά του στην οργάνωση παραγωγής. Αλλάξτε λίγο, Γιάννη μου, να έρθει ο άλλος ο Γιάννης εδώ, ο έτερος, να μιλήσουμε λιγάκι, Γιάννη μου, για το τι ωραίους χορούς θα δούμε σήμερα. Πες μου όμως 2-3 πράγματα για σένα, Γιάννης. Γιάννης Κουτής λέγομαι, είμαι από το Λαμπερό. Εδώ κοντά, Εδώ κοντά είναι χωριό των Αγράφων, στη λίμνη Πλαστήρα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι, Γιάννη μου? Ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια. Μια εικοσαετία, Μια εικοσαετία γεμάτη. Έτσι. Εδώ είσαι με τους δραστηριοποιήσεις με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ναι, εδώ τώρα έχουμε έρθει με τα παιδιά από το Λαμπερό, είναι η ομάδα του Λαμπερού. Βέβαια είναι και κάποια παιδιά που ήρθαν γιατί ήταν οι μέρες είναι δύσκολες. Και ήρθαν και κάποια παιδιά από το σύλλογο του Αμπελικού. Γιατί διδάσκω και εκεί χορούς. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πες μου λίγο τι θα δούμε σήμερα, τι ωραίους παραδοσιακούς θα δούμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε χορούς των Αγράφων. Θα ξεκινήσουμε με ένα σιρτό στα τρία, Δυόσμος και Βασιλικός. Ένα τσάμπικο, ένας Λεβέντης χόρευε. Συνεχίζουμε με ένα κλειστό Αργυθέας, κλειστό Αγράφων. Κλειστό Αργυθέας είναι πιο ευρύτερα διαδεδομένο. Και θα κλείσουμε με ένα σιρτό Καλαματιανό. Ωραία. Να είχα ένα ταχυδρόμο. Τέσσερις παραδοσιακούς χορούς που τους συναντάμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Γιάννη μου, εσύ θα χορέψεις, έτσι? Και βέβαια θα χορέψω. Έτσι, βέβαια. Πολύ ωραία φορεσιά σου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τον πρώτο χορό και στη συνέχεια θα τα πούμε. Thank you.
και μη σανανή ουρκε μου ουφυγε νιαγα απίκον του ουλακή γεννηματή. Μουζάκι, Καρδίτσα. Η ιστορία της περιοχής του Μουζακίου ξεκινά από την εποχή του Ομήρου. Ο Στράβων, ο Πτολεμαίος, ο Δίων, ο Κάσιος και αργότερα ο Ιούλιος Καίσαρας κάνουν λόγο για την αρχαία πόλη των Γόμφων. Οι αρχαιολόγοι μας ενημερώνουν ότι ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. ενώ έκοψε νόμισμα για πρώτη φορά το 340 π.Χ. Η πόλη διέθετε ύψωμα και ισχυρότατο αμυντικό τείχος, ίσως το πιο ισχυρό όλης της Θεσσαλίας, και παρόλα αυτά ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός εκεί περίπου τον 6ο αιώνα έδωσε εντολή να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Πριν το 1601 συγχωνεύτηκε στην Επισκοπή Φαναρίου. Στους Βυζαντινούς χρόνους η πόλη ήταν τιμάριο κάποιου σπαχή Αλβανού του Θεόδωρου Μουζάκη. Επί τουρκοκρατίας πολλά γύρω χωριά ονομάζονται ως Βυζαντινά σε απογραφές της τουρκικής διοίκησης. Το Μουζάκι προσαρτήθηκε στην ελεύθερη Ελλάδα στις 15 του 1881 με την διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης.
Τα προβλήματα βέβαια δεν σταμάτησαν εκεί. Την περίοδο των μεγάλων εξελίξεων της Ελλάδας, από το 1900 έως το 1935, η περιοχή δεν είχε πολλές διακυμάνσεις στη διοίκηση. Ωστόσο, στις 8 Έκτου του 1943, το ιστορικό μουζάκι γνώρισε την σκληρότητα των Ιταλών κατακτητών. Ξεκινώντας από τα Τρίκαλα, τα Ιταλικά σκέρια, όπως λεγόταν επί Τουρκοκρατίας ο τακτικός στρατός, προκειμένου να κτυπήσουν την αντάρτικη αντίσταση του Ελλάς, δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Απ' τη μανία τους δεν γλίτωσαν ούτε οι γέροντες, ούτε και οι άρρωστοι που είχαν παραμείνει στο χωριό. Σκότωσαν όσους βρήκαν μέσα στο χωριό και λαιλάτισαν τα πάντα. Μετά την απελευθέρωση, μία μικρή βοήθεια και του κράτους και με την εργατικότητα των μουζακιωτών, άρχισε η ανοικοδόμηση του μουζακίου και της γύρω περιοχής, που αναγεννήθηκε μέσα από τα ερείπια της. Ξανά μαζί σας σε λίγο. Επιστροφή τώρα στο «Ταξιδεύοντας με την κουζίνα». Η λίμνη Πλαστήρα πήρε το όνομά της από το Μαύρο Καβαλάρι, όπως ήταν γνωστός, ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος είναι γνωστό ότι ετάχθη στο πλευρό του Βενιζέλου κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού και στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης και κυβέρνησε 3 φορές την Ελλάδα. Η λίμνη είναι τεχνητή και το επίσημό της όνομα είναι Λίμνη Ταυροπού. Σχηματίστηκε μόλις το 1959 με την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος στο νότιο άκρο της. Όπως σας είπα και λίγο πριν, ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν αυτός που στην ουσία οραματίστηκε το μέλλον και επισκεπτόμενος στην περιοχή τη χρονιά του θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1935 και βλέποντας το χώρο στον οποίο είχαν σημειωθεί καταστροφικές πλημμύρες μετά από ισχυρότατες βροχοπτώσεις, φέρεται να είπε «Εδώ μία μέρα θα γίνει λίμνη». Πριν την κατασκευή της λίμνης, είναι πολύ γνωστό ότι στην περιοχή υπήρχε το λεγόμενο αεροδρόμιο Νεράιδας, που δημιουργήθηκε κατά την γερμανική κατοχή από τους Άγγλους, εκεί όπου και προσγειώθηκε το πρώτο συμμαχικό αεροπλάνο τον Αύγουστο του 1943. Η χρηματοδότηση για να φτιαχτεί το φράγμα έγινε από χρήματα που χρωστούσε η Ιταλία στην Ελλάδα και την κατασκευή ανέλαβε γαλλική εταιρεία. Και τι ηρωνία να καταστρέφεις τα πάντα στο πέρασμά σου, να σκοτώνεις γέρους και αρρώστους και μικρά παιδιά και ύστερα να καθαρίζεις εντός εισαγωγικών με λίγα χρήματα. Η λίμνη περιέχει 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, έχει μέγιστο μήκος στα 12 χιλιόμετρα, ενώ το βάθος της ξεπερνά τα 60 μέτρα. Το νερό της χρησιμοποιείται για άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή από την ΔΕΗ και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της που βρίσκεται στο χωριό Μητρόπολη ισχύως 129,9 ΜΒ. Η λίμνη έχει μετατραπεί πλέον σε έναν από τους δημοφιλέστερους εκδρομικούς παραδείσους στην Ελλάδα και όχι άδικα βεβαίως, μιας και διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία για μια ξέχαστη περιπλάνηση.
μοιάστησα με μια σκορίκα στον αγράφο. Επιστρέψαμε εδώ στο Κεραμαριό, στην Δρακότρυπα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα, σε αυτόν τον πανέμορφο πραγματικά χώρο. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τη συνταγή, για όσους δεν το γνωρίζετε, η Δρακότρυπα είναι τόπος καταγωγής του Ολυμπιονίκη μας, του Δημοσθένη Ταμπάκη. Και ο ίδιος ξεκίνησε από τον Σπάρτακο της Θεσσαλονίκης, και μία από τις σημαντικότερες, μάλλον η σημαντικότερη θα λέγαμε διάκριση του, ανάμεσα σε πολλές βεβαίως, είναι και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Ολυμπιακοί αγώνες βεβαίως, για τους οποίους έχει χυθεί πολύ μελάνη για το αν έπρεπε τελικά να γίνουν ή όχι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όσο μίζερο και να ακούγεται αυτό, δυστυχώς ισχύει το δεύτερο. Λοιπόν, η Κική Σταμούλη είναι δίπλα μου, η ιδιοκτήτρια εδώ, υπεύθυνη του πολυχώρου, το Κεραμαριό, για να μας δείξει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, με κατσικάκι παρακαλώ. Λοιπόν, Κική μου, τι θα μας κάνεις, για πες μου. Θα σας κάνω κατσικάκι με χόρτα. Που αυτή τη... Κατσικάκι με χόρτα. Ναι. Κάτι σαν φρικασέ μου ακούγεται αυτό. Παραπλήσιο. Είναι κάτι παραπλήσιο, ναι. Έτσι. Συνηθίζεται αυτή η συνταγή εδώ, Κική μου. Ναι. Εδώ στην περιοχή. Εδώ στην περιοχή μας το συνηθίζουμε, γιατί και αυτή είναι της εποχής. Βρίσκουμε χόρτα άφθονα στον κήπο. Σωστό. Κατσικάκια υπάρχουν. Και, ναι. Και να πούμε και κάτι ακόμη, Κική μου, ότι είναι ορισμός της μεσογειακής διατροφής. Να συνδυάζουμε πρωτεΐνη με φυτική ίνα που είναι το χόρτο.
το αναγνωρίζει καλύτερα το στομάχι μας. Όλες οι υπόλοιπες συνταγές οι οποίες συνδυάζουν άμυλο με πρωτεΐνη είναι κυρίως είναι δυτικόφρονες, θα λέγαμε. Δεν τις αναγνωρίζει καλά το στομάχι μας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή και θα το δούμε τώρα και στην πράξη την υπέροχη αυτή συνταγή που θα μας κάνει η Κική. Λοιπόν, Κική, βλέπω πάρα πολύ αριλικά. Βλέπω τα χόρτα μας, βλέπω και το κατσικάκι μας. Ναι. Πάμε να τα δούμε και θα δεν τα πούμε. Δεν είναι πολύπλοκη. Δεν είναι πολύπλοκη. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε όμως τα υλικά μας και θα τα πούμε σε λίγο. Νερό, χόρτα διάφορα, άνηθο, ελαιόλαδο, κρεμμύδι ξερό, αλάτι, πιπέρι, βούτυρο, σκόρδο, μπελτέ, ντομάτα φρέσκα και το κατσικάκι. Λοιπόν, μόλις είδαμε και τα υπέροχα υλικά μας, μην ξεχνάτε τον τρόπο επικοινωνίας μας, τον βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη σας. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τη συνταγή, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους οι οποίοι μας υποστηρίζουν όλη αυτή την τηλεοπτική σεζόν από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, για να βγει στον αέρα τούτη εδώ η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Οξοπία Βατής από τον Ασπρόπυργο της Αττικής, που μας ακολουθεί στα ταξίδια μας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οξοπία Βατής, η οποία έχει 75 χρόνια παρακαλώ παράδοση στο χώρο και παράγει ένα από τα καλύτερα ξίδια και επιτραπέζιους χυμούς λεμονιού που θα βρείτε πλέον σε όλη την Ελλάδα. Να δοκιμάσετε την κρέμα βαλσάμικο Βατής, το καινούριο προϊόν, θα εκτοξεύσει τις σαλάτες σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το φίλο μου τον Μάκη τον Μπεκιάρη από τον Νίκο Μηδινό της Θεσσαλονίκης, που μας ακολουθεί και αυτό στα ταξίδια μας, στη Φάρμα Μπεκιάρη, που παρασκευάζει τα αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Και φυσικά το φίλο μου το Χάρη το Μαυρίδη από τα καταστήματα Fon House, τα οποία μας υποστηρίζουν κυρίως στις επικοινωνίες μας. Λοιπόν, Κική μου, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Ωραία. Βλέπω ανάβεις φωτιά. Ναι. Την ανάψαμε τελικά, τα καταφέραμε. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη κατσαρόλα εδώ. Και εδώ έχεις κάνει μια μικρή προετοιμασία. Βλέπω με τα χόρτα, θα σε ρωτήσω στη συνέχεια. Πρώτα θα βάλεις το λαδάκι, έτσι. Θα βάλω το βούτυρο πρώτα. Το βουτυράκι. Αφού κάψει το βούτυρο, mm-hmm. ρίχνουμε το λάδι. Χρησιμοποιείς και λάδι και βούτυρο. Και ελαιόλαδο και βούτυρο. Ναι, και ελαιόλαδο. Το φρέσκο το βούτυρο δίνει αυτή την σπιρτάδα. Είναι αυτή τη γεύση, τη διαφορετική που δεν τη βρίσκεις. Τη διαφορετική που δεν τη βρίσκεις, έτσι. Όχι. Τώρα ξεχνάμε θερμίδες και τα ξεχνάμε έτσι. Όλα. Οι θερμίδες είναι κάτι σχετικό. Κική μου, είναι αναλόγως και την ποσότητα που θα καταναλώσεις, ξέρεις. Και είπαμε ότι η συνταγή μας, επειδή είναι μεσογειακή και συνδυάζει την φυτική ίνα με το κρέας, με την πρωτεΐνη, είναι από μόνη της υγιεινή. Τα υλικά βέβαια πάντα παίζουν ρόλο, Κική μου, έτσι, πόσο φρέσκα είναι, πού τα βρίσκουμε και όλα αυτά. Δυστυχώς οι νοικοκυρές στις μεγάλες πόλεις είναι λίγο δύσκολο να βρούνε προϊόντα τα οποία τα βρίσκεται έτσι εδώ, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό λοιπόν προτρέπουμε... Τώρα μην ξεχνάτε στα χωριά υπάρχει και το κατσικάκι, έχεις και τον κήπο σου, κάθε σπίτι έχει το δικό του κήπο που μπορεί να βρει και τα λαχανικά του και όλα. Σωστά, σωστά. Τα κατσικάκια περιφέρονται, δεξιά και αριστερά. Αυτοί οι λίγοι που μείνανε. Έτσι. Λοιπόν, Κίκη, συνεχίζουμε. Ναι. Αφού κοκκινήσει το κρέας, mm-hmm. ρίχνουμε το κρεμμυδάκι. Σε πραγματικό χρόνο περίπου 3-4 λεπτάκια, αυτό δεν θέλει και πάρα πολύ. Το βλέπεις, ανάλογα τη φωτιά που θα έχει ο καθένας. Ναι. Θέλει να πιάσει μια κρούστα μια από κρούστα. Πάνω, έτσι, δεν ναι. θέλουμε να το τηγανίσουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Ρίχνουμε το κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Πόσα κρεμμυδάκια περίπου θέλουμε? Τρία κρεμμυδάκια. Θέλουμε τρία μέτρια κρεμμυδάκια. Ναι, μέτρια. Ωραία. Λίγο σκόρδο. Γιατί έχω μέσα μου σεβδά. Έχω κρυφό καημό στα στήθια. Έλα και πες μου την αλήθεια. Τσιγκάνα, τσιγκάνα, τσιγκάνα. Ωραία. Αλατάκι. Το αλάτι,
Με το μάτι τώρα. Το αλατάκι το βάζουμε σε αυτή τη φάση, με το μάτι βεβαίως. Ναι. Βέβαια, άμα το μάτι είναι τσαχύρικο και εκεί μου τι κάνουμε. Θα πέσει λίγο παραπάνω. Λίγο το μάτι πρέπει να το προσέχουμε. Αυτό. Νεράκι. Νεράκι. Εσύ είσαι έμπειρη, βέβαια, το έχεις κάνει πολλές φορές αυτό και ξέρεις περίπου πάνω κάτω. Όλες οι νοικοκυρές περίπου το ξέρουν. Έτσι. Ναι. Έτσι. Εντάξει, δύο-τρεις να... πρέζες έβαλες. Ναι. Και νεράκι μέχρι να σκεπαστεί. Και νεράκι μέχρι να σκεπαστεί. Σκεπαστεί το κρέας. Και σε χαμηλή φωτιά τα αφήνουμε γύρω στη 1,5. Θέλουμε 1,5 ώρα, 90 λεπτά. Μέχρι να βράσει ανάλογα. Μία ώρα, 1,5 ανάλογα και το κατσικάκι. Σε χαμηλή φωτιά. Θέλουμε να σιγοβράσει. Να σιγοβράσει, ναι. Θέλουμε να κρατήσει το ζουμάκι του μέσα το κατσικάκι μας. Δεν θέλουμε να το ξεροψήσουμε, να το γίνει κατευθείαν. Πολύ ωραία, λοιπόν. Άρα, το αφήνουμε λοιπόν για περίπου 90 λεπτά, μερικά δευτερόλεπτα για εσάς και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Κική μου, έχουμε πάει μέσα το κατσικάκι μας για να γίνει πιο γρήγορα, να συνεχίσουμε το βράσιμο και εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία εδώ με τα χόρτα μας, έτσι. Ναι. Ωραία. Για πες μου λίγο τι χόρτα έχουμε εδώ. Έχουμε διάφορα χόρτα που είναι σπανάκι, mm-hmm. παζιά, λάπατα, mm-hmm. Κρεμμυδάκι φρέσκο και μυρωδικά. Και μυρωδικά. Ναι. Χόρτα τα οποία τα βρίσκουμε και εδώ στην ευρύτερη περιοχή, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Ωραία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα χόρτα. Ό,τι χόρτα έχει ο καθένας. Ό,τι χόρτα έχει ο καθένας. Λίγο λαδάκι. Λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μας. Και ρίχνουμε τα χόρτα για να πανιάσουμε. Βεβαίως. Και να πούμε, μην σας κάνει, να μην κάνει εντύπωση στους φίλους μας από το σπίτι ο όγκος και η ποσότητα όγκος που έχουμε. Είναι λόγω του καταστήματος. Έτσι. Έχουμε μάθει να μαγειρεύουμε σε μεγάλες ποσότητες. Μεγάλες ποσότητες. Ναι. Εδώ μπορούμε στο σπίτι μας βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε λιγότερη ποσότητα. Έτσι. Αλλά αφού τους άλλους θα μαραθεί μέσα στο... Θα μαραθεί, πέφτουν αυτά. Θα μείνουν τα μισά. Τα μισά, έτσι. Ναι. Αυτά τώρα χρειάζονται λίγα λεπτάκια. Λίγο να πάνε, ναι. Να δεν προσθέσαμε κάτι άλλο. Όχι. Ούτε αλατάκι, ούτε κάτι. Αλατάκι έχει το κρέας. Έχει το κρέας. Και στο τέλος δοκιμάζουμε, αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο. Ωραία, ναι. Ωραία. Αφού μαραθήκανε τα χόρτα, θα ρίξουμε και τον άνηθο. Άνηθο, ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο, ναι. Οπότε κλείνουμε. Ο άνηθος θα δώσει και αυτό στα αρώματά του. Τα αρώματά του, ναι. Κλείνουμε είμαστε τη φωτιά. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο κρέας. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο κρέας, βεβαίως. Το κρέας μας βεβαίως θέλει λίγη ωρίτσα ακόμη για θα να γίνει. Λίγη ωρίτσα. Λίγη ωρίτσα λοιπόν ακόμη να περιμένουμε. Μερικά δευτερόλεπτα για εσάς και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, η ώρα έχει περάσει εδώ στο κεραμαριό και το κατσικάκι μας είναι έτοιμο. Έτσι δεν είναι, Κική μου? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Είναι η ώρα να το βάλουμε στο ταψί. Έτσι. Έχει σωθεί το ζουμάκι. Έχει μελώσει η σάλτσα. Έχει μελώσει η σάλτσα. Ναι. Παίρνουμε το κομμάτι. Παίρνουμε ένα άλλο μεγάλο σκεύος, μια ταψάρα. Και θα τοποθετείς μέσα το κατσικάκι μας. Και θα το κάνουμε αυτό για τον λόγο ότι θα βάλεις μετά εκεί μέρα θα μέσα. Θα βάλω και τα χόρτα. Τα χόρτα, έτσι. Ναι, και θα μπει στη γάστρα που είδατε πριν. Ναι. Θα βεβαίως. Συνεχίσει εκεί. Τώρα, στο ίδιο το ζουμάκι, εδώ. Θα βάλουμε τα χόρτα. Τα βάζουμε τα χόρτα μέσα στην κατσαρόλα μας, Κική μου, ναι, για να πάρουν και για τις να πάρουν τη γεύση. Από τη σαλτσούλα και από το κατσικάκι, ναι. Βεβαίως. Για να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους. Δεν θέλει λίγο ανακάτεμα. Έτσι. Δεν το αφήνουμε να βράσει. Όχι, θα συνεχιστεί στη γάστρα. Βεβαίως. Αυτό είναι. Αυτό είναι και τώρα θα το βάλουμε στο ταψί. Και τώρα στο ταψί. Για να σε δω λίγο πώς θα το βάλεις. Και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λίγο προσεκτικοί. Θα σε βοηθήσω και εγώ. Έτσι, για να μην κάθομαι μόνο και να σε βλέπω. Έτσι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και φαντάζομαι τώρα θα τα πλώσουμε. Θα πλώνουμε στο ταψί και το πάμε στο φούρνο. Ωραία. Τώρα, αυτό για πόση ώρα θέλει στο φούρνο, Κική μου? Επειδή είναι τώρα σχεδόν έτοιμο. Θέλει κανένα μισάωρο. Θέλει μισή ώρα. Ναι, άλλα 30 λεπτά θα δηλαδή. Θα πάρει το κρέας και να βράσουν και λοιπόν, τα χόρτα. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε και αυτό στο φούρνο και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, άλλα 30 λεπτάκια περάσανε και το κατσικάκι μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, Κική, το βλέπουμε εδώ πέρα πώς έχει γίνει. Έγινε λουκούμι. Λουκούμι λες, Θα το δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, έχει κρατήσει όμως το ζουμάκι του, έτσι, αυτό που λέγαμε και πριν. Και έχει αυτός ο συγκερασμός, θα λέγαμε, των γεύσεων θα αναδειχθεί τώρα και στο πιάτο μας. Πάμε λοιπόν εδώ, Κική μου, να μας το σερβίρεις. Για να το δούμε και σερβιρισμένο. Διαλέγεις τα πλευρά, βλέπω, από το κατσικάκι. Ξέρω ότι σ' αρέσουν, γι' αυτό.
Έχουν αρκετό λίπος τα συγκεκριμένα βεβαίως και πραγματικά με το σπανάκι θα ταιριάζει απόλυτα η γεύση αυτή. Είναι ένα φαγητό για μερακλείδες, θα λέγαμε, Κική μου, έτσι για δεν είναι. Για καλοφαγάδες. Για καλοφαγάδες, βεβαίως. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμο είναι έτοιμο. Το κατσικάκι μας. Και δίπλα το ζυμωτό το ψωμί. Και δίπλα για το ζυμωτό το ψωμί. Ναι. Για να βουτάμε μέσα στο υπέροχο αυτό πιάτο μας. Τι ψωμάκι είναι αυτό εδώ πέρα, Κική μου, για πες μου λίγο. Είναι δικό σας. Δικό μας, ναι. Mm-hmm. Ζυμώνετε και ψωμί εδώ δικό σας. Όχι πάντα, mm-hmm. αλλά τις περισσότερες φορές. Το κάνετε στο ξυλόφουρνο που είδαμε πριν στα πλάνα μας, γάστρα, έτσι. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Μπομπότα βλέπω εδώ πέρα. Πολύ μεγάλο, έτσι μεγάλο, το κάνετε. Μεγάλο, έτσι. Έτσι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να το κόψουμε λίγο, να το βεβαίως. Δουν οι φίλοι μας. Για να το δούμε. Για κόψτε μου εσύ λιγάκι που ξέρεις καλύτερα. Βεβαίως. Για να το δούμε λίγο και πώς έχει ξεροψηθεί από μέσα. Α, μάλιστα. Ορίστε. Α, μάλιστα. Το βλέπουμε εδώ λοιπόν. Ξεροψημένο. Έτσι, πραγματικά απολαυστικό. Μπράβο. Θα το δοκιμάσεις. Γεια στα χέρια σου, Κική μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, μας έχεις όμως και συνέχεια κάποιες ακόμη εκπλήξεις. Κάποια πολύ ωραία πιάτα, τα οποία τα βρίσκουμε εδώ στο Κεραμαριό. Να δούμε λίγο τα υλικά αυτής της συνταγής που κάναμε και θα επιστρέψουμε να δούμε ακόμη 3-4 πιατάκια που μας έχει ετοιμάσει εδώ η φίλη μου η Κική. Φύγαμε. Νερό, χόρτα διάφορα. Άνηθο, ελαιόλαδο, κρεμμύδι ξερό, αλάτι, πιπέρι, βούτυρο, σκόρδο, μπελτέ, ντομάτα φρέσκα και το κατσικάκι. Λοιπόν, και μετά το κατσικάκι με τα χόρτα που μας έδειξε εδώ η Κική, πάμε να δούμε και κάποιες συνταγές, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε μόνο εδώ, στο Κεραμαριό, στην Δρακότρυπα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα. Λοιπόν, Κική, τι ωραία πιάτα μας έχεις φέρει εδώ πέρα. Ναι, μας έχεις πάσει τη μύτη και δεν κρατιέμαι, θέλω να τα γευτώ. Για πες μου λίγο, τι έχουμε εδώ. Εκεί είναι τηγανιά γαλοπούλα. Τηγανιά γαλοπούλα. Ναι. Περίμενε λιγάκι. Ξέρουμε χοιρινή τηγανιά. Ξέρουμε την τηγανιά με το κοτόπουλο. Γαλοπούλα, από πού προέκυψε αυτό. Είναι κάτι αντιστροφή του κοτόπουλου. Α, μάλιστα. Ναι. Την κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Η τηγανιά αυτή έχει κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Πιπεριές πράσινες, κόκκινες. Την τσιγαρίζουμε, φαντάζομαι, ναι, στο τηγανάκι, ναι, μας, έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία. Και βάζεις και την πιπεριά σε μεγάλα κομματάκια, έτσι δεν είναι. Ναι, για να την αισθάνεσαι, έτσι, να φαίνεται. Και βλέπω και ζουμάκι. Είναι το λαδάκι. Το λαδάκι. Που βγάζουν οι πιπεριές και, ναι. Να βουτάμε το ψωμάκι, βέβαια, μας μέσα, έτσι. Πολύ ωραία. Γαλοπούλα δηλαδή, τηγανιά. Μια πάρα πολύ ωραία, σπάνια θα λέγαμε, συνταγή, την οποία μπορείτε να τη βρείτε εδώ, στο Κεραμαριό. Για πάμε εδώ, έχουμε μια υπέροχη σαλατούλα. Μια σαλάτα, mm-hmm, ναι, με σπανάκι, έτσι, μπέικον, παρμεζάνο, mm-hmm, και κρουτόν. Και κρουτόν. Ναι. Καλοκαιρινή, δροσερή σαλατούλα, μπορούμε να την απολαύσουμε. Το σπανάκι καταναλώνεται πάρα πολύ εύκολα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και μια πάρα πολύ υγιεινή πρόταση, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι. Έχει και αρκετές θερμίδες. Έτσι, για τους λάτρεις, για τους βέγκαν. Έτσι, για αυτούς που καταναλώνουν κυρίως χόρτα. Λοιπόν, και εδώ τι έχουμε. Εκεί είναι οι χυλοπίτες. Χυλοπίτες. Ναι. Mm-hmm. Τσιγαριστές. Ναι. Με βούτυρο, κρεμμυδάκι και κεφαλοτήρι. Τσιγαριστές τις φτιάχνουμε. Ναι. Μάλιστα. Εύκολη συνταγή, φαντάζομαι. Εύκολη. Έτσι. Και νόστιμη. Και πάρα πολύ νόστιμη. Ειδικά για τους λάτρεις των ζυμαρικών. Έτσι, για τους Ιταλούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ τι έχουμε. Αυτό μοιάζει αυτό με χτυπητή. Είναι. Αυτό μοιάζει με τυροκαφτερή. Αυτό είναι παραδοσιακό. Ναι. Για δεν μπορείς να το βρεις αυτού ποντού. Mm-hmm. Αυτό είναι το τσαλαφούτι. Τσαλαφούτι. Ναι. Ο τρόπος παρασκευής του. Ο τρόπος παρασκευής είναι λίγο πολύπλοκος και... Πώς να σας το πω. Πολύπλοκος. Ναι. Να μείνουμε σε αυτό. Σε αυτό. Δεν μπορεί να το φτιάξει. Η γεύση του, πώς είναι. Η γεύση του είναι όπως είναι... Μοιάζει με τυροκαυτερή. Μοιάζει όμως, έτσι. Μοιάζει. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι όμως τυροκαυτερή. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πούμε πώς είναι. Όχι. Θα προτρέψουμε τους φίλους μας να έρθουν εδώ, στην Καρδίτσα, στην Δρακότρυπα και στην Κεραμαριό και να την δοκιμάσουν. Πάρα πολύ ωραία. Περίφημα τα πιάτα σου, Κική μου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πραγματικά και εσένα και τον σύζυγό σου εδώ για την υπέροχη φιλοξενία στο υπέροχο αυτό μέρος. Εγώ σας ευχαριστώ. Και στο εστιατόριο, ξενώνας πολυχώρος θα λέγαμε είναι. Ένας υπέροχος χώρος. Μπορεί ο καθένας να τον επισκεφθεί και να περάσει λίγες μέρες ξεγνιασιάς, έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Την άλλη φορά που θα έρθουμε θα μας κάνεις και κανένα γλυκό. Ό,τι θέλετε. Έχεις τη φαρέτρα σου, πιστεύω. Ναι, έτσι δεν θέλετε. Είναι. Πολύ ωραία. Περίφημα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς
που μείνατε σήμερα μαζί μας, τα αυτά περίπου 50 λεπτάκια. Ελπίζω οι εικόνες που είδατε να ήταν αντάξιες των προσδοκιών μας, αυτό που θέλουμε να σας περάσουμε. Ελπίζω να χαλαρώσατε λιγάκι παρακολουθώντας τις πολύ όμορφες εικόνες εδώ από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, εδώ στην Καρδίτσα, στην Δρακότρυπα. Τα ταξίδια μας συνεχίζονται. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας όλη τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Σας υπόσχομαι θα είμαστε μαζί σας και από την καινούργια σεζόν το Σεπτέμβριο. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και να μου είστε καλά. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να σας δείχνουμε εικόνες από την πραγματική και όμορφη Ελλάδα μας. Να κάνει έναν ταχύδρομο, να τον είχα για βοηθό. Μπορεί να μάθει να απ' την αγάπη πως περνάει τον καιρό. Μπορεί να είναι ευθύνος ταχύδρομος, να μπορέσει να διαβεί. Ούρε τέτοια όρη, τέτοια δάση, τέτοια θάλασσα πικρή. Ούρε ένα κακί, ένα τριγωνάκι που είναι γρήγορο πολύ. Στο λαιμό με μια κλωστή. Δυο κι από βρεις, δυο κι παρίσια και στη μέση μια μύρτια. Ρε νίκη μέσα τριγωνάκι